Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, άλλη μια Τρίτη κοντά σα. Άλλα 3 λεπτά την Τρίτη και σήμερα σα υπόσχομαι ότι θα είναι 3 λεπτά την Τρίτη. Κοντά μα σήμερα έχουμε μια βάση τη θα έλεγα την πιο καλοπουλημένη, που μόλι ήρθε σε καινούργια συσκευασία και με καινούργια features. Κοντά μα έχουμε την SM Crab 24. Ο προκάτοχο ήταν η SM Crab. Αν τη δείτε, την έχουμε κάνει review του προηγούμενη. Έχουμε τον αντικαταστάτη τη, την SM Crab 24, η οποία κοστίζει 39,90€. Δεν έχει αλλάξει τιμή καθόλου. Αλλά πάμε να δείξω τι έχουν προσθέσει σε σχέση με τον προκάτοχό του και τι περιλαμβάνει όμω για όσου δεν έχουν δει το προηγούμενο βιντεάκι. Μέσα στη συσκευασία θα βρούμε ένα σακουλάκι το οποίο περιέχει ακόμα και άλεν. Οπότε, αν αγοράσει τη βάση από εδώ, να μπορεί να τη βάλει απ' έξω ή οπουδήποτε εσύ θελήσει. Περιλαμβάνει τρει διαφορετικού πλαστικού αποστάτε για να μην γδάρει και το τιμόνι. Και ένα αυτοκόλλητο το οποίο το προσαρμόζει στο τιμόνι στον καθρέφτη ελαστικό με ταινία 3 3μ για να το βάλει περιμετρικά για να μην γδάρει σε καμία περίπτωση το καινούριο μηχανάκι. Και έχουμε για μπαράκι πολύ λεπτό ή για καθρέφτη. Μπορείτε να δείτε ότι είναι πάρα πολύ λεπτό. Για 20 διάρρητη μόνη, το οποίο το έχει μέσα. Μετά έχει αποστάτε για 20 διάρρητη μόνη. Και τέλο έχει και αποστάτε για 28 άρρητη μόνη. Οπότε περιλαμβάνει τρει διαφορετικού αποστάτε και θεωρώ ότι. Στο 90% από τα μηχανάκια ταιριάζει. Δεν θα μπορεί να ταιριάξει σε κάποιο σκούτερ το οποίο έχει πάρα πολύ λεπτό καθρέφτη και αυτό εδώ από δεν μπορεί να πιάσει. Π.χ. στα Honda SH. Έχουν πάρα πολύ λεπτό καθρέφτη. Τα Piaggio, τα Sim ταιριάζει ο αποστάτης ο συγκεκριμένο. Βέβαια, αν έχει ένα Honda έτσι και δεν ταιριάζει τον καθρέφτη, σου έχω τη λύση. Εδώ ακριβώ θα δει έναν adapter ο οποίο κοστίζει 9 ευρώ και είναι τσίντερφων και μπαίνει κάτω από τον καθρέφτη και κάνει μια γωνία για να μπορεί να προσαρμόσει αυτό το έξτρα μπαράκι με αυτού εδώ του adapters κατευθείαν τη βάση κινητού. Οπότε θα είναι 39,90 συν 9. Ο πρώτο βραχίωνα είναι 100% μεταλλικό και σου δίνει όπω σα είπα και εγώ το άλλον. Οπότε βάζει το βραχίωνα, του adapters του οποίου ταιριάζουν. Εγώ έχω 20 διάρτη μόνο, οπότε βάζω αυτού. Και μέσα από του adapters βάζει την ελαστική αυτή αυτοκόλλητη ταινία, την κόβει εκεί που θέλει, την προσαρμόζει περιμετρικά και μετά βάζει του αποστάτε και την μεταλλική βάση. Και πάμε τώρα στο καλύτερο κομμάτι αυτή τη βάση. Η SM Crab 24, παιδιά. Γιώργο, για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμο, έλα λίγο πιο κοντά, σα παρακαλώ. Η βάση, όπω μπορείτε να δείτε και εσεί, είναι ακριβώ ίδια στο εμπρό μέρο με τον προκάτοχο. Έχει εδώ ένα σφιχτήρα, όπως ανοίγει και κλείνει ανάλογα με το κινητό. Δύο αντιολυστικέ ταινίε για να προσαρμόζει το κινητό, να σφίγγει ανάλογα που θέλει. Και ένα λάσχο για να το πιάνει για έξτρα ασφάλεια από τι γωνίε, το οποίο πολλέ φορέ δεν χρειάζεται. Πάμε τώρα να δούμε τη διαφορά του σε σχέση με τον προκάτοχο. Στο πίσω μέρο, παιδιά, Περιλαμβάνει στην τιμή Anti-Vibration System, το οποίο κοστίζει, αν θες να το αγοράζει, δηλαδή αν έχει την παλιά βάση, 12,90. Οπότε, έχουν κρατήσει τη βάση στα 39,90€ και έχουν βάλει το Anti-Vibration System. Για να καταλάβετε, παιδιά, με λίγα λόγια και εσείς πόσο καλή δουλειά κάνει, είναι αντικραδασμικό, το οποίο για να καταλάβετε πώ λειτουργεί. Θα σα το ανοίξω λίγο να το καταλάβετε. Εδώ περιμετρικά είναι όλο ελαστικό. Οπότε, όταν πάει και προσαρμόσει αυτό εδώ το σημείο και έχει τον δακτύλιο, τον μεταλλικό τριγύρο έχει, όπω μπορείτε να το δείτε και εσεί, πάρα πολλά μπόσικα. Οπότε, με αποτέλεσμα, όλο ο κραδασμό από το μηχανάκι και το τιμόνι και την άσφαλτο και τι αναρτήσει και τα πάντα να μην πηγαίνει στο κινητό. Γιατί πάρα πολλοί έχετε συζητήσει ότι χαλάει και η κάμερα στα iPhone. Το οποίο, αν δεν ανοιχτεί η κάμερα, σα το έχω ξαναπεί, δεν ισχύει. Οπότε μεταβάλλεται στη βάση και όχι στο κινητό. Και η βάση, παιδιά, απορροφάει το μεγαλύτερο μέρο του κραδασμού. Το μαγικό που σα είπα και νωρίτερα και είναι αλήθεια είναι ότι αυτό το αντικραδασμικό σύστημα το έχουν συμπεριλάβει στην τιμή στην καινούργια βάση στα 39,90 λεπτά. Και δεν έχουν αυξήσει την τιμή που μόνο του παιδιά κοστίζει 12,90 λεπτά. Αν θέλετε να το αγοράσετε, αυτό είναι για την καινούργια SM Crab 24. Έχει βγει. Και η SM Crab 24 Pro, η οποία κοστίζει 44,90€, είναι καινούριο μοντέλο. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτή, αλλά έχει κάποια έξτρα πράγματα ακόμα. Το οποίο θα το κάνουμε ξεχωριστό review γιατί πιστέψτε με και εκείνη αξίζει 100%. Για όσοι δεν καταλάβανε, παιδιά, πάει και μπαίνει το λάστιχο για έξτρα ασφάλεια. Μπαίνει η βίδα για να σφίξει πάνω η βάση στη γωνία θέα στην οποία θέλουμε να προσαρμόσουμε το κινητό μα. Το προσαρμόζουμε και το έχουμε ή κάθετα ή οριζόντια. Και αν το έχουμε κάθε τα παιδιά, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλέ διαφορετικέ γωνίε, είτε προσαρμόζοντα το τιμόνι σε διαφορετικό ύψο, είτε προσαρμόζοντα ενώ είναι βιδωμένο τη βάση δεξιά-αριστερά πάνω κάτω. Και για όσου θεωρούν ότι δεν είναι πολύ ωραία η βάση και κάποιε φορέ δεν τη θέλουν, απλά την τραβάνε και μένει μόνο αυτό εδώ το πραγματάκι πάνω που δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου άσχημο. Αυτά από εμά. Μεγάλη προσοχή για όσου έχουν πολύ λεπτού καθρέφτε, βλέπε μηχανάκια Honda ή κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ λεπτό το πάχο του βραχείο να του καθρέφτη, θα χρειαστούν αυτό το έξτρα πραγματάκι το οποίο θα το δείξω από κάτω, το οποίο κοστίζει 9 ευρώ και θα πρέπει να προμηθευτούν και αυτό το έξτρα πράγμα για να βάλουν παιδιά τη βάση πάνω και να μην έχουν κανένα απολύτω πρόβλημα. Αυτά από εμά. Θέλω να μου γράψετε όσοι έχετε την SM Crab τον προκάτοχό του, τα σχόλιά σα, να μα πείτε αν είναι καλή ή δεν είναι καλή, αν είστε ευχαριστημένοι. Εννοείται πω καλύπτει δύο χρόνια εγγύηση από την αντιπροσωπεία. Αυτά από εμά. Like, subscribe και share. Τα φιλιά μας.